Όχι, να πούμε καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή Τρίτη. Δεν θα σας πούμε τι είναι μέσα εδώ, ούτε τι θα κάνει σε λίγο. Αυτός ο καλεσμένος είναι από τσίρκο, είναι του γιού μου και θα κάνει φοβερά πράγματα. Να βγήκε. Νάτος βγήκε. Τον βλέπουμε. Λοιπόν, είναι Εγγλέζος και λέγεται Βασιλικός κάπως. Δεν θυμάμαι, θα μου το πει ο γιος μου στο τηλέφωνο. Λοιπόν, αλλά δεν είναι ποντικάκι, είναι ένα... Δεν είναι ποντικάκι με την... Βλέπετε πως είναι. Μαλλιάδες. Δεν είναι φοβερός. Ναι, να. Είναι ο βασιλικός κάπως. Είδες τη μαλλιά έχει. Σε λίγο θα μας το πεις και Κάρολο. Άκου βασιλικός. Ναι, είναι βασιλικός. Έτσι λέγεται. Βασιλικός. Είναι το... η ράτσα του. Άμα είναι αυτός βασιλικός, εγώ είμαι αυτοκρατορικός. Τρώει τώρα. Αχιλλέα. Κάνε ένα κοντινό που τρώει. Λοιπόν, δεν ξέρετε όμως τι θα κάνει αυτό σε λίγο. Αυτός είναι εκπαιδευμένος και θα κάνει φοβερά πράγματα. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε και την μπάλα του, να τη φέρουμε εδώ. Σε λίγο όμως, όχι τώρα. Σε λίγο θα τα κάνει τα κόλπα όλα. Παίζει και μπάλα. Βέβαια. Τι φλανάχει ο Νικολαίδης. Άρε δωμάζω. Κοίτα τον πώς είναι. Δεν είναι φοβερός. Ω, καλά. Λοιπόν, βρασίδα μου. Τι? Γιατί έβαλες αυτά εδώ στο... Ζήλεψες που μου κάνανε μπούκλες στο Βαλεντίνο και έκανες και εσύ διάφορα. Κάποιος κακοήθης μου πήρε το κασκόλ και έχω παγώσει. Έχεις παγώσει. Να φανταστείς, χθες είχε κάνει εδώ πέρα έτσι ένα σταλακτήτη εδώ από πάγο, έτσι εδώ. Σαν τους καταράκτες της Εδέσης. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Στην Έδεσα τα είδατε τους καταράκτες που γίνανε σταλακτήτες, παγώσανε. Και για πρώτη φορά λέει μετά από 40 χρόνια στην Φλόρινα μείον 22 υπό το 0. Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια. Λευκή επέλαση και λευκά προβλήματα. Δεν συμφωνείς? Και άσπρη μέρα, ε. Βέβαια, σε ορισμένα χωριά, αυτό ήθελα να πω, βρασίδα μου, σε ορισμένα χωριά που σηκώθηκε ο κόσμος το πρωί και είδε μια άσπρη μέρα, δεν ήταν η άσπρη μέρα, ήταν τα χιόνια. Κατάλαβες? Και οι άνθρωποι νομίζουν ότι τους ξημέρωσε μια άσπρη μέρα, αλλά τους ξημέρωσαν προβλήματα και ταλαιπωρίες. Τι να κάνουμε? Είδανε μετά εσένα στο γυαλί και καταλάβανε ότι δεν άλλαξε τίποτα. Να σου πω, αυτό, ξέρεις, είναι λίγο αντιαισθητικό. Ποιο? Αυτό με τις κάλτσες της Ζακάρ. Αντιαισθητικό δεν είναι ακριβώς. Απλά πιανού είναι αυτή η κάλτσα, ρε παιδιά, μυρίζει. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Λίγο κάτι μυρίζει, μία μυρωδιά. Μήπως να το κάναμε αυτό ένα κοτσιδάκι εδώ πάνω? Όχι βέβαια. Άστες κάτω. Άστες κάτω. Μη μου τραβάς τα φτερά. Α! Δεν είναι άσχημο. Για να δω. Για να... Α, τώρα μάλιστα. Ήρθε και έδεσε. Τώρα είμαι σαν αχουπονόδοντο. Να σου πω. Αποκριές έχουμε, βρε. Αποκριές. Και μια και λέμε αποκριές. Πού είναι αυτό? Τώρα θα δεις. Γυμναστικές επιδείξεις πρωί-πρωί. Πού πας? Κοίτα εδώ. Τι έφερα. Δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτά? Εδώ. Να αρχίσουμε τις αποκριές. Δεν θέλεις? Κοίτα. Με ποιο τρόπο θα τις αρχίσουμε? Έτσι. Δεν κατάλαβα. Σ' αποκριές πετροβολάνε τον κόσμο. Τι είναι αυτά? Σε στολίζω, βρε. Όχι, τώρα. Δεν το πιστεύω. Πώς θα χαρεί ο κόσμος που μας βλέπει το πρωί? Έτσι δεν είναι, έχετε πάρει σαρπαντίνες, γρήγορα και σαρπαντίνες και κομφετή. Τώρα δηλαδή εγώ είμαι στολισμένος. Ναι, και μέχρι να τον στολίσω τελείως να τον δείτε μετά, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στον κόσμο. Τελείως απαράδεκτο. Να εμποδίζεται όποιος θέλει να πάει στο σχολείο και για απαράδεκτο να γίνονται καταλήξεις τελείως. Και ακόμα πιο απαράδεκτο. Να κόβονται δρόμοι από τα παιδιά. Μέσα από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα του Ιού, θα κόβονται οι μαθητές όπου δεν θέλει το Υπουργείο να περάσει στα ανώτερα ιδρύματα. Να μείνει στην ίδια τάξη. Να μείνει στην ίδια τάξη. Εμείς, συμμαχίες και κολεγές, με τέτοιου είδους εκφράσεις, ούτε είχαμε, ούτε έχουμε, ούτε θα έχουμε. Ούτε θέλαμε, ούτε θέλουμε, ούτε θα θέλουμε. Θα τους τις κάσει. Δεν το ξέρετε ότι είναι προβοκάτσια, τώρα θα το μάθετε. Να σου πω, έμαθες ότι μέχρι τις 3 η ώρα σήμερα το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος φυσικά, τελειώνει της Μόνικας η κατάθεση της Λεβίνσκη. Ναι, το έμαθα. Άλλο με απασχολεί, ο Αβραμόπουλος τι έχει γίνει? Χορεύει Καλαματιανά και Τσάμικα στη Γουρτινία εκεί. Σοβαρά, ε. Βέβαια. Ο Γιαννόπουλος τραγουδάει, ο Αβραμόπουλος χορεύει. Ο Γιαννόπουλος πήγε στο... Τι γλεντέδες πολιτικούς έχουμε. Πήγε... Πώς με έχεις κάνει έτσι, σαν να έχουμε άπλητα είμαι. Μια χαρά είσαι, κούκλος είσαι. Να στολίσουμε και τον Κώστα. Να μας πει τι θα περάσουμε, τις αποκριές καλά. Αυτή η κάλτσα νομίζω ότι μυρίζει. Αν στολίσω σένα με κανένα δόλο στο κεφάλι, τι θα πεις μετά? Κούκλος, κούκλος. Αχ,
κοίτα το μωρέ, μωρέ, κοίτα το τον Εγγλέζο. Ποιο εμένα το λέω, κοίτα, δεν όχι, για το ποτικάκι λέω. Α, είπα και κοίτα εγώ, μωρέ, κούκλος είναι, άχρατζο να θέλει να φάει τα σίδερα. Κοίτα. Λοιπόν, δεν μπορεί να φανταστεί ο κόσμος, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα κάνει αυτό το ποντικάκι σε λίγο. Ο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι... Τι έχεις κάνει εδώ πέρα, πώς θα με πιάσει ευκαιρία. Καλέ κούκλος είσαι. Είναι special εκπαιδευμένος από το γιο μου και μία εβδομάδα τον έψηνα το γιο μου για να μου το δώσει. Μία εβδομάδα δεν μου το έδινε. Μία εβδομάδα για να μου το δώσει. Κώστα, πού είσαι βρε Κώστα μου και έχω αρχίσει και στολίζω εδώ, άντε. Καλημέρα. Κοίτα εδώ. Καλημέρα κύριε Λεφάκη, κοιτάξτε πώς με έκανε. Κούκλος δεν είναι. Αυτό το καταπληκτικό χειρίδιο. Να σου πω, δεν θα τα βγάλεις όλη τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί πρέπει να είσαι σύμφωνα με την επικαιρότητα. Εσύ έγινες ο πρωταγωνιστής της ισόδης, ναι, της αποκρίσης. Ναι, βέβαια. Με αυτόν τον τρόπο, κύριε Λεφάκη. Για Τζόγλου δεν είναι. Υδροχός, κυριαρχεί αυτήν την εποχή, κάνει αυτό που θέλει. Κούκλος είσαι, μην πειραχτείς καθόλου. Ένα καθρέφτη παρακαλώ, συγγνώμη, σας αφήνω. Ένα καθρέφτη! Μη μου τα βγάλεις καημένα μου, σε μάδισα. Σε μάδισα. Το χειρίδιο. Ξέρεις, λένε να δεις τι κάνει αυτό όμως. Δεν το λέμε στην ακόμη. Στην Ασία αυτό το θεωρούν γούρι. Ναι. Και σε παραστάσεις του, ειδικά στην Ινδία, στον Ινδουισμό, είναι μέσα σε παραστάσεις διαφόρων θεοτήτων και θεωρείται σύμβολο γονιμότητας. Ναι. Και στην Κίνα το θεωρούν πολύ καλό σημάδι. Ναι. Και βλέπεις, δεν μοιάζει αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με τα τροκτικά έργα. Όχι, βλέπεις τη τρίχωμα, έχει σαν μικρό γατάκι. Ναι, είναι είδος κάστορα. Δηλαδή, ναι, σαν κάστορας, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, τι λέει η μέρα. Να πούμε καταρχάς καλή Τρίτη και καλές εκπλήξεις. Διότι σήμερα είναι η μέρα των εκπλήξεων. Μ' αρέσουν οι εκπλήξεις και των ευνηδιασμών πάσης φύσεως. Μέρα με τη μέρα, αυτή η εποχή θα φέρνει το ένα γεγονός μετά το άλλο και εκείνο που νιώθουμε είναι ότι δεν είμαστε πάντα έτοιμοι να προσαρμοστούμε ή να αντιδράσουμε σωστά. Δηλαδή είναι τόσες τόσοι ευνηδιασμοί και η ποικιλία των εσωτερικών μας αντιδράσεων. Δηλαδή ξεκινάς και λες σήμερα ό,τι και αν συμβεί θα κάνω έτσι. Ναι. Έλα στην πορεία της ημέρας σου έρχεται κάτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις είτε σαν συνέστημα, είτε σαν λόγος, είτε σαν διάθεση και κάνοντας κάτι άλλο από αυτό που έχεις υπολογίσει ανατρέπεις ισορροπίες. Oh. Λοιπόν, ας πούμε ότι το σύνθημα της μέρας είναι ότι οι εκπλήξεις στη συνέχεια του Σαββατοκύριακου και της Δευτέρας διαδέχεται η μία την άλλη και είναι εκπλήξεις που δεν είναι πάντα εύκολα αντιμετωπίσιμες. Δεύτερο και χαρακτηριστικό σποτ, έτσι για τη μέρα, όπως λέμε διαφημιστικό σποτ, λέμε σποτ πρόβλεψης, είναι το ότι η μέρα είναι ακατάλληλη για οικονομικές συναλλαγές διαπραγματεύσεις. Ακατάλληλη. Α, δεν βοδώνονται συναλλαγές, διαπραγματεύσεις, αγοραπολισίες ή προσπάθειες λύσεων σε τρέχοντα ή και παλιά οικονομικά προβλήματα. Α, αυτό το πάμε στην πάντα λίγο και το μεταθέτουμε μετά την Πέμπτη, την διάθεση που πολλοί θα έχουν σήμερα. Τρίτον, η φαντασία ενδέχεται να παίξει επικίνδυνα με ανθρώπους που από χαρακτήρα ή δεν έχουν λογική ή δεν έχουν τόση ωριμότητα όσο χρειάζεται για να εξισορροπιστεί μία παρακινδυνευμένη φαντασία. Οπότε αυτό, οφείλει, κομμένα σήμερα. Αυτό κυρίως έχει να κάνει με πιο καλλιτεχνικούς τύπους και επηρεάζει πιο άμεσα αυτό το σποτ που λέμε, τους παρθένους και τους ηχθείς, όσοι λοιπόν από εσάς θέλετε έτσι με τη φαντασία να παίξετε ή να παρασυρθείτε, να προσέχετε, μην τυχόν βρεθείτε κάπου και δεν θα είναι εύκολο να ξεφύγετε ή θα έχετε επιπτώσεις που δεν θα είναι και τόσο ευχάριστη στην πορεία των ημερών. Τι ήταν αυτή η μέρα σήμερα. Ναι, περίμενε. Έχουμε όμως για τους ερωτευμένους που πλησιάζει και του Αγίου Βαλεντίνου μία μέρα, ναι, για τους νεότερους. Ναι. Περιλαμβάνεσαι κι εσύ σαν υδροχός. Ναι. Δεν ξέρω αν είσαι ή δεν είσαι. Στους νεότερους ή στους ερωτευμένους. Και στα δύο είσαι. Είσαι διαχρονική, είσαι νέα σίγουρα. Και είσαι και ερωτεύσιμη, αλλά κάτι γίνεται αυτή την εποχή. Δεν το λες, θα το πεις αργότερα. Ναι. Κάτι γίνεται στη ζωή σου. Πριν μπει η άνοιξη, κάτι θα γίνει. Έτσι θα με επιβεβαιώσεις ή ναι ή όχι μέχρι να έρθει η 21 Μαρτίου. Λοιπόν, οι ερωτευμένοι έχουν ευκαιρίες για δράση και για να κατακτήσουν το αντικείμενο του πόθου τους τη στιγμή που αυτό έχει αποκλειστεί κάπου ή τους έχει πει όχι. Από τα χιόνια. Από οτιδήποτε. Και από τα χιόνια και από τη διάθεση και από το δικό του περιβάλλον και οι ερωτευμένοι κυρίως έχουν να κάνουν με τους λέοντες, με τους υδροχώους, ελαφρώς με τους σκορπιούς και κατά πολύς με τους ηχθείς. Είναι οι τέσσερις ζωδιακές ομάδες που ο έρωτας παίζει πιο άμεσα και οι εκπρόσωποι αυτών των ομάδων είναι πιο
εύκολο να κερδίσουν μία αγάπη ή να απολαύσουν μία ερωτική στιγμή. Και τέλος, οι συμβουλές που κάποιοι χρειάζονται και που ίσως κάποιοι τρίτοι τους δίνουν εύκολα, ενδέχεται να τους οδηγήσουν σε παραπλανήσεις. Αυτό πάει σε συνοδεία με το ότι δεν είναι κατάλληλη ημέρα για οικονομικές διαπραγματεύσεις. Και προσθέτουμε σε αυτό που είπαμε ότι και επίσης είναι ακατάλληλη ημέρα για να πάρουμε συμβουλές βιαστικά από συνανθρώπους μας, ειδικούς ή όχι, που δεν είναι και τόσο γνωστοί για την λογική ή για την ικανότητά τους να συμβουλεύουν θετικά. Μες στην ίντρικα μας βρίσκω σήμερα. Κοίταξε, είναι μια τρίτη, είναι μια, αν θες, καλύτερη μέρα από τη Δευτέρα. Ναι. Έχει μια τάση καυγά και αντιπαλότητας, δηλαδή από χτες και μέχρι και την Τετάρτη παρατηρείται ένας αναβρασμός και πολλοί άνθρωποι, είτε δικαιολογημένα είτε μη, προβαίνουν σε μία διαφωνία με το περιβάλλον τους. Και κυρίως σε φιλίες, σε συνεργασίες και σε συναισθηματικές σχέσεις, για αρκετές μέρες θα παρατηρηθεί ένας μικρός πόλεμος ή μία αναστάτωση. Οι πιο φρόνιμοι ή οι πιο φιλόδοξοι θα πρέπει να παίξουν τον μεγαλύτερο ρόλο ανοχής, μάλλον το ρόλο της μεγαλύτερης ανοχής σε κάτι που τους ενοχλεί, αλλά επειδή τους ενδιαφέρει η σχέση αυτή του ανθρώπου με τον οποίο λίγο θα διαφωνήσουν, εκείνοι λοιπόν που ενδιαφέρονται περισσότερο πρέπει εκείνοι να σιωπήσουν. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Επίσης να προχωρήσουμε και να πούμε ότι τα ζώδια με τις περισσότερες πιθανότητες να εκτεθούν στις εκπλήξεις και τις αναστατώσεις είναι η γνωστή ομάδα της ταλαιπωρίας του τρέχοντος καιρού, που δεν είναι άλλη από τους υδροχώους και τους λέοντες που τους χτύπησαν οι εκλήψεις, και έχουμε και άλλη μία στις 16 Φεβρουαρίου. Και είδες και εσύ αυτό που έπαθε στα βουνά, και αυτό είναι μία περίπτωση έκπληξης που σε βγάζει μέσα από μία πορεία. Και βρίσκεται εκείνος ο Δήμητρος, ο χτισμένος, ακόμα εκεί ήταν. Είναι γιατί είσαι τυχερή. Πήρε τα αυτοκίνητα, τσοκ τσοκ, τα πήγε εκεί. Λοιπόν, ο κύριος Ρέο. Ακολουθούν μετά οι Σκορπιοί και οι Ταύροι, και θα έλεγα ότι αρκετά μία δόση ταλαιπωρίας έχουν ορισμένες φορές οι εγώκεροι και άλλες στιγμές οι ζυγοί. Οι εγώκεροι και οι ζυγοί σε ποια έννοια? Τους βγάζουν οι άλλοι από τους οποίους είναι εξερτημένοι, με τους οποίους μαζί ζουν ή συνεργάζονται, από το δρόμο τους ή από την πορεία τους ή από το πρόγραμμά τους. Όχι ότι οι υπόλοιπες ζωδιακές ομάδες θα εξαιρεθούν, αλλά αυτές που είπαμε είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην αναμπουμπούλα ή στην έκπληξη και στα γεγονότα τα ευνίδια, τα οποία δεν είναι εύκολα να προβλεφθούν ή να υπολογιστούν από τους ίδιους. Πάμε. Ωστόσο, υπάρχουν και καλές στιγμές, όπως είπαμε, το ερωτικό, το επικοινωνιακό και μια φαντασία η οποία να έχει και μια δόση λογικής για να μας οδηγήσει κάπου έτσι δημιουργικά, παραγωγικά. Ξεκινώντας για τους κρυούς, που είναι μάλλον πιο ήρεμοι εδώ και μερικές μέρες και πιο λογικοί. Πώς και έτσι. Είναι. Θα πούμε ότι η μέρα είναι κατάλληλη για να κινηθούν μεθοδικά στο εξωτερικό περιβάλλον και να αποσπάσουν ή τις πληροφορίες που χρειάζονται ή να συνεργαστούν με έναν άνθρωπο που προετοιμάζει το έδαφος για μια δική τους επαγγελματική επιτυχία αργότερα. Και επίσης αρκετά καλά είναι και τα αισθηματικά των κρυών, θα έλεγα, αυτές τις μέρες, αρκεί να μην πιέσουν καταστάσεις ή να μην θίξουν κακώς κείμενα. Αν ο κρυός σιωπήσει και δεν ενοχλήσει αυτό που φαίνεται ότι είναι λίγο στραβό, πάει καλά. Σπάνε αυτό συμβαίνει. Όχι. Όταν τον αφορά κάτι πολύ τον κρύο και τον αφορά η γεύση της κατάκτησης, εφόσον δεν την έχει πετύχει, κάνει λίγο τον κουτό ή ότι δεν βλέπει. Ναι. Πονηρή. Ο Ταύρος, ο οποίος είναι λίγο πιεσμένος μεταξύ του πρέπει και του θέλω, ας προσαρμοστεί στο πρέπει και ας αφήσει λίγο αργότερα το θέλω. Και αυτό ειδικά σε θέματα που έχουν να κάνουν με μία βιασύνη επαγγελματικής φιλοδοξίας ή με μία πικρή διάθεση από την ασυνέπεια ενός συνεργάτη, ενός δικού του ανθρώπου ή ενός αγαπημένου ανθρώπου. Δηλαδή τσαλακώνεται λίγο το συναισθηματικό και το οικονομικό γίγνεσθε και συμφέρον των Ταύρων. Και υπάρχουν στιγμές που οι Ταύροι κάθονται και προσαρμόζονται, αλλά έλα που υπάρχουν και στιγμές που γίνονται Ταύροι ενιαλοπολείο, και τότε κάνουν περισσότερο κακό στον εαυτό τους από ότι τιμωρούν εκείνους οι οποίοι τους έβλαψαν ή τους αδίκησαν. Συμφωνώ απολύτως. Οι εξισορροπιστές της εποχής, ως συνήθως οι δίδυμοι, που εξακολουθούν να είναι καλά,
παρόλο που έχουν διαφωνίες με το περιβάλλον, με φίλους, με συνεργάτες, δεν προλαβαίνουν να ταξινομήσουν τις δραστηριότητές τους, διότι ανατρέπεται το πρόγραμμά τους από ευνίδιους παράγοντες που παρισφρύνουν, μπαίνουν, βγαίνουν, γίνονται διάφορα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Τρίτη είναι μια καλή μέρα για τους διδήμους και να την αξιοποιήσουν στις κοινωνικές σχέσεις, στις δημόσιες σχέσεις και στις επαφές. Έχοντας όμως σαν βασικό βοηθό τους το ένστικτο και την αντίληψη. Έχουν και ένστικτο, το οποίο αυτόματα τους δίνει την πληροφορία, αλλά έχουν και αντίληψη. Δηλαδή μόλις δουν το σκηνικό, οι δίδυμοι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει όχι μόνο εκείνη τη στιγμή, πίσω και πέρα από και εκείνη τη στιγμή. Και έχουν και φοβερή διέστηση. Ναι. Φοβερή διέστηση. Ναι. Είναι χαρισματικοί άνθρωποι. Και απαραίτητοι για να δίνουν μία νότα χαρά στην ώρα που κυριαρχεί το σύννεφο και η πίκρα. Είναι και της παρέας άνθρωποι. Πολύ. Βέβαια. Μετά τους υδροχώους ή εκεί ανταγωνίζονται. Δίδυμοι υδροχώοι συναγωνίζονται ή ανταγωνίζονται την έννοια της φιλίας. Λοιπόν, μετά πάμε στους καρκίνους, οι οποίοι είναι μισό καλά, μισό δύσκολα. Υπάρχει ακόμα ένας Κρόνος που λίγο-λίγο βγαίνει, αλλά τους εμποδίζει. Κυρίως αφορά τους καρκίνους που γεννήθηκαν τον Ιούλιο προς το τέλος του ζωδίου τους. Υπάρχει όμως και μία Αφροδίτη στους Ιχθύς που τους ευωδώνει στις επιδιώξεις τους, αυτές που έχουν να κάνουν με υποθέσεις νομικές, τυπικές, διευθετήσεις κυρίως. Υπάρχει όμως και ένας άνθρωπος που τους αγαπάει, ένας άλλος που τους ανέχεται. Λίγο πολύ από κάπου θα βοηθηθούν οι καρκίνοι και σήμερα όπως και τις επόμενες μέρες, αλλά να μην θέλουν πολύ βοήθεια, διότι θα ξεχυλήσει η ισορροπία, θα αλλάξει, δηλαδή ας αρκεστούν σε αυτό που τους δίνεται και ας μην πιέσουν για περισσότερο. Καλή πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι. Αυτό είναι το καλύτερο. Οι λέοντες, οι οποίοι είναι οι ανήσυχοι και οι αιώνιοι έφηβοι, και είναι και ένα ζώδιο το οποίο ρυθμίζει, αν θέλετε, τα θέματα της παιδείας, που είπαμε ότι ο Λέοντες και το Ξώτης εκπροσωπούν όλα αυτά που γίνονται με την παιδεία. Ο κύριος Αρσένης είναι δίδυμος, δεν είναι τυχαία, και ότι η παιδεία είναι κάτι το οποίο έχει μέλλον, δεν θα περάσει έτσι εύκολα, όχι μόνο εδώ αλλά και σε πολλά σημεία του κόσμου. Να πούμε ότι η κυρία Λουίνσκι είναι επίσης Λέον. Το είπαμε και άλλη μια φορά. Ναι, και ο Κλίντον είναι Λέον, ότι είναι πολύ δύσκολα ακριβώς να πέσει. Σίγουρα θα έχει κάποιο τραύμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Το αλλά θέμα το είναι που θα το έχει το τραύμα. Κοίταξε, το Σύριαλ αυτό έχει συνέχεια και δεν ολοκληρώνεται παρά τις εξελίξεις και τις ακρότητες. Ναι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Λοιπόν, οι Λέοντες που εκπροσωπείστε αρκετά την κυρία Λουίνσκι και τον κύριο Κλίντον, είσαστε μια ομάδα ενδιαφέροντων ανθρώπων και λιγάκι και τρελών αυτήν την εποχή. Προσοχή στα ερωτικά, όχι βιασύνη στις υπόλοιπες δραστηριότητες που θέλετε γρήγορα να τελειώσουν, και απολαύστε τη διαδικασία του παιχνιδιού, είτε γιατί κάνετε ένα ρίσκο, είτε γιατί απολαμβάνετε μια αντίθεση και μια διαμάχη που κάποιοι επινόησαν να σας κάνουν. Ωστόσο οι Παρθένοι που ακολουθείτε τους, που έπεστε μάλλον μετά από τους Λέοντες, είσαστε σε μία βουβή στρατηγική και σιωπή. Η μέρα σήμερα σας αναγκάζει να πάρετε μία θέση σε ένα σκηνικό που θέλετε να μένετε αόρατη ή κάπου κρυμμένη. Και αν δεν πάρετε σήμερα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τα γεγονότα θα σας υποχρεώσουν να μιλήσετε ή έστω να μπήξετε μία φωνή. Λοιπόν, από το να είστε σιωπηλοί και να νομίζετε ότι με το χρόνο και με τη λογική και ότι ο χρόνος είναι γιατρός, ναι, το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να πάρετε μία έτσι γενναία ανάσα και να εξηγήσετε σε κάποιους ανθρώπους με τους οποίους έχετε μία παρεξήγηση ή σας έχει ενοχλήσει κάτι σε αυτούς, τι θα θέλατε να κάνουν αυτοί για σας. Λοιπόν, κατάλληλη μέρα για επικοινωνία, με βοηθό σήμερα την τόλμη και τη λογική. Ξεκαθάρισμα ή αρχή για να ξεκαθαρίσει η ατμόσφαιρα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σήμερα καλύτερη για εσάς για τέτοιες πρωτοβουλίες σε σχέση με τη χθεσινή. Η Ζυγή επίσης έχετε μια νευρική μέρα αλλά παραγωγική. Μπορεί το νεύρο ή το άγχος να το μετατρέψετε σε δράση δημιουργική και μέχρι το βράδυ να έχετε ολοκληρώσει ένα σχέδιο, μια πρόταση που θέλετε να κάνετε ή να πείσετε κάποιους ανθρώπους που προφανώς έχουν αντιρρήσεις μαζί σας ότι αυτό το οποίο λέτε ή κάνετε είναι το σωστό. Οι Σκορπιοί όμως που είσαστε στην ομάδα της ταλαιπωρίας, είσαστε στην ομάδα του ανθρώπου που έχουν ικανότητες, που έχουν δίκιο αλλά δεν έχουν τύχη. Άλλο πολύ κακό πράγμα. Φαντάσου δηλαδή
Ένας να άνθρωπος... είσαι άξιος. Είναι αυτό που έλεγε να η γιαγιά μου. Δίκιο, ναι. Δεν ναι. φτάνει λέει να είσαι άξιος, πρέπει να είσαι και τυχερός. Ναι, και λένε και κάτι άλλο, ότι σε ένα τσουβάλι γνώσης πάντα να έχεις μερικούς κόκκους τύχης. Ναι. Δεν φτάνει μόνο η γνώση και η ικανότητα. Οι σκορπιοί τώρα δεν έχουν. Οι σκορπιοί, πρόσεξε, έχουν μία εύνοια στα αισθηματικά ή στην ερωτική περιπέτεια. Ε, διότι ο έρωτας για αυτούς είναι ένα μέσον αγχολητικό ή πηγή ζωής ή δηλαδή τους βοηθάει να καλύπτουν μέσα από αυτό, μέσα από την επιτυχία ή την επίδοση την ερωτική, να καλύπτουν άλλες ελλείψεις, άλλες δυσκολίες. Λοιπόν, στα ερωτικά, εφόσον κινηθούν λογικά και όχι παράτολμα, μπορούν να έχουν ένα μερτικό απόλαυσης. Στα οικογενειακά η δυσκολία και οι αντικσότητες συνεχίζονται, ναι, και στα επαγγελματικά είναι μία μέρα καλύτερη από τη χθεσινή για να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτά που πέτυχαν χτες. Άντε πάλι. Μετά οι τοξότες, οι οποίοι είναι σε μία αμφιταλάντευση, δηλαδή είναι σε μία φάση που λένε και ξελένε, άγονται και φέρονται και κυρίως δεν φταίνε αυτοί, είναι τα γεγονότα που τους ανατρέπουν την ψυχική ισορροπία ή τους κάνουν λίγο έξαλλη τη σκέψη. Μία μέρα καλύτερη από τη χθεσινή που μπορούν να κερδίσουν το χαμένο χρόνο ή να πετύχουν περισσότερο αποτέλεσμα και κέρδος σε διαπραγματεύσεις που συνεχίζουν να είναι δύσκολες ή λιγάκι αμφίδρομες για αυτούς, δηλαδή θέλουν και δεν θέλουν, πιστεύουν και δεν πιστεύουν, ας βρουν μία πρόχειρη μέση λύση για να κυλήσει και να κλείσει καλά η μέρα. Οι εγώκεροι εξακολουθούν να είναι ή να νιώθουν στατικά, δεν είναι τόσο πολύ ικανοποιημένοι. Και ταλαιπωρημένοι είναι όμως. Ναι, 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 αλλά είναι στο τέλος μιας ταλαιπωρίας, στη διάρκεια της οποίας οι ίδιοι έχουν χάσει την ελπίδα για το αύριο. Εκεί που κάτι έχει χτυπήσει τους περισσότερους εγώκερους είναι στο σημείο της ελπίδας, διότι τους έχουν έρθει επανωτά. Μοιάζει με την Κανάπολα. Εποχή. Η λευκή θύελα της ναι. εποχής έχει χτυπήσει εκτός από τους υδροχώους που την απολαμβάνουν. Πολλούς λογικούς και αξιοπρεπείς εγώκερους και έχουν έρθει σε ένα διέξοδο. Είναι σαν ένα κλεισμένο σε ένα καταφύγιο. Τους έχει πιάσει ένας πανικός να πάρουν το δρόμο της επιστροφής και η θύελα δεν τους επιτρέπει. Δεν τους αφήνει. Είναι σε απόγνωση. Λιγάκι. Λίγο, ναι. Αλλά η μέρα λίγο με την φαντασία μαζί με τη λογική που είπαμε. Φτιάχνει, και εδώ η φαντασία είναι η επινόηση γιατί έχουν μια δύναμη την τελευταία στιγμή στη δύσκολη φάση εγώ και λοιπόν μπορούν να κάνουν σήμερα ένα βήμα έστω και ας είναι ρυψοκίνδυνο. Μπράβο. Και οι εκπλήξεις αφορούν μία ενίσχυση που δεν την περιμένουν είτε οικονομική είτε συναισθηματική. Το συναισθηματικό έχει υποχρεωτικά ερωτικό, μπορεί να είναι και φιλικό και επαγγελματικό. Και φτάνουμε στους υδροχώους για τζόγλε ετοιμάσου. Λοιπόν, μία μέρα πιο τρελή από τη χθεσινή, αλλά πιο ικανή εσύ να φέρεις τα πράγματα εκεί που θέλεις. Με την τρέλα. Όχι, με τους άλλους. Α. Οι άλλοι σε τρελαίνουν ή σου δίνουν μια έμπνευση, έτσι. Μάλιστα, έρχονται, χάρη και άλλο στο όνομα. Έρχονται σε μια αντιπαράθεση μαζί σου. Θα υπάρχουν στιγμές από αυτά που θα πούνε οι άλλοι που θα σου αρέσουν. Θα υπάρχουν και στιγμές που θα σε εκνευρίσουν ή θα σε ενοχλήσουν. Δεν θα δείξεις όπως όλοι οι υδροχόοι τις πραγματικές σου διαθέσεις την ώρα που θα εκνευριστείς. Θα περιμένεις λίγο να φύγει ο χρόνος. Θα μετρήσω μέχρι το 3. Μέχρι τις 5 το απόγευμα. Δεν θα μιλήσω. Θα μετράω μέχρι το 3, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Όχι, δεν θα μετράς καθόλου μέχρι το 3. Θα είσαι λίγο έως πολύ υπομονετική όλο το μεσημέρι, ναι, γιατί μπορεί να ακούς πολλά τρελά. Μετά το τέλος της εκπομπής. Λέω εσύ, να βάλω το ασπίδι. τι λες μετά γι' αυτό. Μετά το τέλος της μεσημεριανής ώρας, διάφοροι άλλοι φίλοι και φίλες. Εν πάση περιπτώσει, οι υδροχόοι σήμερα προσοχή στις εκπλήξεις ή αν θέλετε μεθοδεύστε να εκπλήξετε άλλους έτσι ακριβώς όπως το έχετε και λίγο αποθυμένο. Διότι είπαμε και πρόσφατα ότι οι υδροχόοι δεν ηρεμούν από τα γεγονότα αλλά δεν αφήνουν και κανένα στην ηρεμία τους. Είναι σαν την Ελλάδα, δεν είναι, και η χώρα μας είναι υδροχόος. Δεν μας αφήνουν σε ησυχία αλλά δεν αφήνουμε και εμείς κανένα σε ήρεμη κατάσταση. Ωραίο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, προχωράμε στο το καλό κομμάτι σήμερα, ναι, για τους υδροχόους. Θα έλεγα ότι έχουν ευκαιρίες για δράση σε ένα τομέα που θέλουν να το βγάλουν στην επιφάνεια και ότι έχουν και ένα παιχνίδι με τη φαντασία τη στιγμή που θα γίνουν οι σύμβουλοι του περιβάλλοντος. Δηλαδή μπορεί εσύ με τη φαντασία σου να είσαι χρήσιμη για το παιδί σου, σε ένα πρόβλημά του, σε μία φίλη σου, σε ένα συνεργάτη σου, να πεις εγώ έχω αυτή την ιδέα. Θα βοηθήσουμε τον κόσμο δηλαδή. Ναι, α, ωραία, μέσα από τη φαντασία και μέσα από αρέσει την επινόηση της στιγμής. Ωραία. Και θα έλεγα ότι η χθής είναι από τους λιγότερο
εκτεθειμένους στις εκπλήξεις τις δυσάρεστες, έχουν μία ενίσχυση και ένα εφόδιο τύχης, μπορούν να κινηθούν διακριτικά και να προχωρήσει η μέρα χωρίς αρνητικές συνέπειες και επίσης μπορούν να πετύχουν και μία συμφωνία την οποία θα την εξελίξουν ή θα την διαπραγματευτούν καλύτερα και πιο ωφέλιμα για αυτούς προς το τέλος της εβδομάδας. Μάλιστα. Νομίζω ότι σήμερα ήταν πιο όμορφα τα πράγματα, γιατί είναι μία Τρίτη που μπορεί να είναι νευρική αλλά είναι πιο παραγωγική, αντίθετα με μία Δευτέρα που ήταν, είναι μπερδεμένη και ανισόρροπη. Λοιπόν, πάω από εκεί. Για τη γυμναστική. Χθες ντυθήκαν ΑΕΚ. Ναι, σήμερα. Ξέρεις τώρα για ποιους μιλάω. Ναι, ναι. Σήμερα ντυθήκαν Ολυμπιακός, μου το γυρίσανε. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα καλά. Το πούμε αύριο. Αύριο Βρασίδα, τι έγινε, πάλι λουφάρεις. Μα τι έγινε αυτή η ιστορία μαζί σου τώρα τελευταία. Πού είναι οι σερπαντίνες σου και έρχεσαι έτσι. Δεν είπαμε χαρά. Προσβάλανε. Γιατί σε προσβάλαν, παιδάκι μου. Γιατί μου είπαν ότι έτσι όπως έστριβε η σερπαντίνα εδώ, ναι, μου έκανε μπούκλα και έμοιαζα με σένα. Μ' αρέσει αυτό. Θα σου ξαναβάλω, όχι, λοιπόν. Όχι, όχι, μη. Γιατί, μη. Γιατί είναι ωραίο να έχεις μπούκλες σαν και εμένα. Πάντως πρέπει να σου πω ότι με εντυπωσίασε σήμερα. Γιατί. Μόλις έμαθα ότι ξέρεις να μετράς μέχρι το 3. Σου δώσω μία. Ναι, για δώσε. Έχω και το φάρμακο στον καναπέ. Ορίστε, άντε πάλι τα ίδια. Κοίτα εδώ. Αχ, κούκλος. Λοιπόν. Λοιπόν, καλημέρα. Δεν θα σας γυμνάσω σήμερα γιατί έχω κάτι κομμάτι. Ρούφα, ρούφα, ρούφα. Κοιτάζω εκεί το μόνιτο. Ρούφα, ρούφα το στομάχι. Ρούφα. Απαπαπα, τα τρουφάκια της Ντόλου φταίνε. Μπράβο, λοιπόν, εγώ θα πάω να τιμήσω τον μπουφέ της κυρίας Ντόλου γιατί έχω κάτι κλίμα. Λοιπόν, τι κάνουμε και σήμερα. Είμαστε στο ίδιο κλίμα με το χθεσινό σήμερα, αλλά μόνο που αλλάξαμε αντικείμενο θα κάνουμε step αντιγέρο. Τρελά Λάτιν. Με βέβαια. Και εγώ αλλάζω αντικείμενο πάνω από τα μπουγατσάκια. Μπουγατσάκια, κράτα μου δύο γιατί τώρα θα κάψω μερικές θερμίδες. Για πάμε. Χρειαζόμαστε μουσική, πάμε. Μάτς με δεξί. Κι άλλο. Κι άλλο να πούμε λίγο στο κλίμα, λίγο ακόμα. 8. Εδώ. Ωραία. Ακόμα. 8. 7. Φύγαμε στο τάτς. Πάμε. Πάμε. Πάλι μένουμε εδώ στο τάτς. Ωραία. Λίγο ακόμα. Στο τάτς. Έτσι. Κι άλλο. Κι άλλο. Ωραία. Έτσι και μάτς πάλι. 4. 3. 2. Στο τάτς. 3. 2. Πάλι. Έτοιμοι, μένουμε. Κι άλλο εδώ. Ωραία. Ξεκινάμε 4 στεπτάκι. 1, 2, 3, αλφα στεπ. Πάμε. Στεπτάκι. Πάμε εδώ. Εδώ. Αλφα στεπ. Πάμε. Over στο fly. Πάνω. Πάμε απέναντι από το στεπ. Twist, twist. 1, 2, 3, 4, 5. Πάμε. 1, 2, 3, 4. Κλωτσάμε. Πάμε. Γύρω γύρω. Πάμε 2 κλωτσές. 2. Πάμε τσα-τσα-τσα. 2 τσακ. Δίστεπ. 2 τσακ. Δίστεπ. Μίμπο. Μάμπο. Βασικό. Στεπτάζ, απ' την αρχή πάμε. Άλφα στεπ. Στεπτάζ, πάμε. Πάνω, φύγαμε. Πάμε over. Απέναντι, απέναντι. Πάμε. Κλωτσά. Twist. Πάνω, πάμε. Twist. Να κάνουμε ένα δυναμικό πρόγραμμα τώρα. Εδώ να δούμε. Τελειμική δύναμη. Λοιπόν, καθόμαστε πάνω στα στέρια, ξαπλώνουμε και πάμε λίγα push-up σήμερα. Να δυναμώσουμε το στήθος. Για πάμε. Εγώ προσέχω εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε απλά. 8. Φύγαμε. 1.
2. Θέλω να δω τις αντοχές σας σήμερα. 3. 4. 5. 6. 7. Αντιγόνη κατέβαινε. 8. 9. 10. Πάμε άλλα 2. 11. 12. Ωραία, δεν κουραστήκαμε έτσι. Πάμε τώρα και το δεξί το ποδαράκι πάνω. 1. 2. 3.